πληρωμένους δολοφόνους. Τι είναι αυτά τα πράγματα, Βαγγέλη? Δημοσθένη. Ακριβώς, Φίλιππε. Αρχικά να πούμε ότι μόλις ολοκληρώθηκε η ενημέρωση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σχετικά με την εξάρθρωση μιας εγκληματικής ομάδας ελληνοαλβανικής συμμορίας που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου κατά παραγγελία. Είναι μια φοβερή υπόθεση που έχει πολλά πλοκάμια και κατόρθωσε να την ξυχνιάσει η Διεύθυνση Ασφάλειας της Αττικής. Όπως τόνισε ο υποστράτηγος Χρήστος Παπαζαφύρης, συνελήφθησαν 4 άτομα, ένας Αλβανός, 2 Έλληνες, ενώ ο συνθηκός αυτογός ένας 46χρονος, για την διπλή ανθρωποκτονία ζευγαριού Αλβανών, την πολύκροτη αυτή ανθρωποκτονία που είχε γίνει στις 3 Φεβρουαρίου 2017 μέσα στο γύρο στο διαμέρισμα, όπου διέμειναν στο Περιστέρι, την ώρα που κοιμόταν το ζευγάρι μπροστά στη 17χρονη κόρη τους και τον 28χρονο γιο τους. Ναι. Σύμφωνα με την αστυνομία, το 53χρονο θύμα χρωστούσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στους δράστες. Χρωστούσαν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στο θύμα και αποφάσισαν οι ηθικοί αυτούργοι, για να μην τους ζητήσει τα λεφτά, να το βγάλουν από τη μέση. Μισό λεπτάκι, Δημοσθένη, μισό λεπτάκι. Ναι. Μας λες δηλαδή ότι ο νεκρός, ο οποίος έπεσε από τους πυροβολισμούς της συμμορίας, είχε, του χρωστάγανε ηθικοί αυτούργοι χρήματα. Ακριβώς. Και για να μην ζητήσει ο άνθρωπος τα λεφτά του, έβαλαν αυτοί πληρωμένους δολοφόνους να τον καθαρίσουνε. Ακριβώς. Σύμφωνα με την αστυνομία, η αμοιβή των πληρωμένων δολοφόνων ήταν 30.000 ευρώ για το κάθε άτομο. Δηλαδή 60.000 σύνολο για το ζευγάρι. Εκτελεστής ήταν 29χρονος Αλβανός, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει συνηθεί, ο οποίος μπήκε στο διαμέρισμα μαζί με δύο Έλληνες 32 και 20 ετών. Ο ηθικός αυτουργός που αναζητείται είναι 46χρονος υπήκος Αλβανίας, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας ακόμη 53χρονος Αλβανός, ο οποίος είναι επίσης ηθικός αυτουργός σύμφωνα πάντα με την αστυνομία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαφορά αυτή οικονομική προέκυψε από κάποιες συναλλαγές που είχαν σχετικά με ναρκωτικά το θύμα με τους δράστες. Έτσι, ακόμη έχει ζουμί, όπως λέμε, η υπόθεση. Τι να γίνεται, πούμε, τραγικό. Τι γίνεται κάθε μεσημέρι εδώ? Ναι, φοβερά πράγματα, Φίλιππε. Να πούμε ότι ο 27χρονος γιος έχει ένα πρόβλημα υγείας. Τον είχαν χτυπήσει αυτόν οι δράστες, δεν τον σκότωσαν βέβαια. Ενώ η 17χρονη κόρη την ώρα του φωνικού ήταν στο δωμάτιό της και δεν βγήκε καθόλου και ίσως γι' αυτό έζησε. Η αστυνομία αναζητεί και άλλα άτομα, αλλά και αν εμπλέκονται οι δράστες σε άλλα συμβόλαια θανάτου που έχουν μείνει κάποιες δολοφονίες ανεξιχνίαστες. Έτσι, παράλληλα, οι δράστες εμπλέκονται σε ληστείες, εκβιασμούς, επιχειρηματιών και διαφόρων άλλων παραγόντων. Nice. Λοιπόν, παράλληλα, να πούμε ότι όπως ενημέρωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν οι δύο από τους τρεις δράστες της ληστείας που έγινε χθες σε τράπεζα στη λεωφόρο Αθήνα στο Παλαιό Φάληρο. Έτσι, είναι άτομα σεσημασμένα με πλούσιο ποινικό μητρό. Επίσης, όσον αφορά τον ξυλοδαρμό, τον άγριο ξυλοδαρμό του 20χρονου φιλάθλου που είδαμε όλοι στις τηλεοράσεις μας τη διάρκεια του αγώνα της εθνικής μας ομάδας με τον Γιβραλτάρ στο γήπεδο Καραϊσκάκης, συνελήφθη ένας 20χρονος από την υποδίευση αντιμετώπισης βίας, ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα ηλικίας 20 και 26 ετών. Μας, Δημοσθένη Καλαμπάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι βλέπουμε το τι γίνεται. Δηλαδή και έχει του χρόνου. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για ναρκωτικά. Μιλάμε για υπόκοσμο, μιλάμε για κακοποιά στοιχεία. Που επειδή ο ένας χρωστάει λεφτά στον άλλον, για να μην πληρώσει ο άλλος, λέει καθαρίστε το. Και μιλάμε για την λαθρομετανάστευση προ-20ετίας, η οποία εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Μένω για να πέρα. Κάνουμε τους συνειρμούς μας όσοι επικαλούμαστε τα ανθρωπιστικά δικαιώματα. Πάμε τώρα για οργία στην Κρήτη. Τι γίνεται?